παρουσία σας. Ο λόγος της σημερινής ενημέρωσης έχει να κάνει με το φράγμα Βασανιώτη και πιο συγκεκριμένα να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της συνάντησης, της τεχνικής σύσκεψης που έγινε στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του κ. Κασίνη. Ο τίτλος της σύσκεψης ήταν «Έκθεση εμπειρογνωμοσύνης και αποκατάσταση της λειτουργικότητας του φράγματος Βασανιώτη». Έγινε στις 10 του μήνα αυτή η συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου όλα τα υπηρεσιακά στελέχη και του Γενικού Διευθυντή του κ. Βρετόπουλου και των αρμόδιων υπαλλήλων του Υπουργείου, το οποίο είναι η προϊσταμένη αρχή στο έργο. Παρευρέθηκαν από τη μεριά της Αντιπεριφέρειας Χανίων η κυρία Δοξάκη, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων, η οποία Αντιπεριφέρεια Χανίων είναι η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου. Και παρευρέθηκαν και από τον ΟΑΚ τα αρμόδια στελέχη και ο υποφαινόμενος, σαν φορείς υλοποίησης του έργου και σαν ενδυνάμει διαχειριστές του φράγματος Βασανιώτη. Επίσης παρευρέθηκαν ο κύριος Πολάκης αυτοπροσώπος και η κυρία Βάλια Βαγιονάκη και πρόσωπος του κυρίου Σταθάκη, ο κύριος Ξυφαράς. Θέλω το λέω αυτό για να πω ότι ήταν μια έτσι πολύ ευρεία σύσκεψη και έχει σημασία ότι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι φορείς που εμπλέκονται και εξαιρεμένης ίσως της περιφέρειας, η οποία προσωπήθηκε μόνο από τεχνικό και όχι από, και από την πολιτική ηγεσία. Να σας πω το σύντομα, η ενημέρωση αυτή σήμερα γίνεται διότι προσωπικά έχω υποσχεθεί και σε εσάς αλλά και στους όσους εμπλέκονται άμεσα με το φράγμα, κυρίως στους κατοίκους της περιοχής, ότι θα υπάρχει μια συνεχή ενημέρωση τουλάχιστον τη μεριά του ΟΑΚ. Όχι τόσο για να πούμε ότι εμείς είμαστε δίκαιοι και θέλουμε να ενημερώνουμε για διαφανείς τα λοιπά, αλλά γιατί έχει πραγματικά σημασία, πιστεύω, για αυτό το έργο, το οποίο είναι ζωτική σημασία για τον νομό, να ενημερώνονται και να ξέρουν όλα τα δεδομένα. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε, μελετήθηκε το 1995, άρχισε να υλοποιείται το 2005 και ολοκληρώθηκε τυπικά το 2014. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κοστίσει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, με αρχική σύμβαση και με συμπληρωματικές συμβάσεις. Είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει κατά καιρούς από τον πρώην ΟΑΔΙΚ, στη συνέχεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια και αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία που σας είπα διαχειριστικά ποιος το διαχειρίζεται. Δηλαδή η ευθύνη των αποφάσεων είναι στην προϊσταμένη αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ευθύνη της επίβλεψης και της διαχείρισης του έργου είναι από την Περιφέρεια και από τον ΟΑΚ. Τι κάναμε τώρα στη σύσκεψη αυτή? Από όσους ως προανέφερα, ο ΟΑΚ έδειξε την ευαισθησία που έπρεπε, αντιμετωπίζοντας το έργο αυτό σαν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, να προκαλέσει μια συζήτηση και να προκαλέσει το ενδιαφέρον για να δούμε ποιο είναι το μέλλον του φράγματος. Και από πλευράς λειτουργικότητας και να δούμε που έρχεται να εξυπηρετήσει και από πλευράς διαχείρισής του μετέπειτα. Υπενθυμίζω ότι στο θέμα της διαχείρισης όλοι ήσαν μπροστά, υπάρχουν αιτήματα που μπαίνουν από φορείς, από τους Βατολακιανούς, από άλλους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν μερίδιο στο θέμα του νερού, σε δωρεάν θέμα νερού, δωρεάν νερό, δωρεάν παροχή νερού. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι το φράγμα αυτό τροφοδοτείται κυρίως από τις πηγές των Μεσκλών. Άρα και οι κάτοικοι του Μεσκλών θεωρούν ότι έχουν λόγο. Και επίσης αυτό το φράγμα αρδεύει όλο τον κάμπο των Χανίων μέχρι τον Κολυμπάρη και την Πλατανιά. Είπα πριν ότι η πρωτοβουλία ήταν από την ΟΕΜΕΓΕ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Το καλοκαίρι λοιπόν ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσπάθησε και μετά από μια σειρά θεμάτων που ανέπτυξαν το φράγμα, που παρουσιάστηκαν έντονες διαρροές, παρουσιάστηκε μια περίοδος περισσότερο από ένα χρόνο συνεχών επεμβάσεων μέσω του αναδόχου στο να αποκατασταθούν προβλήματα τα οποία αφορούσαν τη λειτουργικότητα του φράγματος. Αυτό λοιπόν είχαμε την ευαισθησία, παρόλο που σας είπα ότι δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι στην παρούσα φάση, είχαμε παλιότερη εμπλοκή, αλλά δεν είμαστε πλέον άμεσα εμπλεκόμενοι, να προκαλέσουμε μια συνάντηση στο Υπουργείο, έγινε το καλοκαίρι. Στη συνάντηση αυτή αυτό που υπόθηκε είναι ότι ωραία να αναθέσουμε μια εμπειρογνωμοσύνη σε κάποιο γνωσμένο κύρους καθηγητή με διαφανή διαδικασία, ο οποίος θα μας πει
θα μας δώσει την υπερογνωμοσύνη του για το τι φταίει στο φράγμα και τι μπορεί να γίνει για να είναι πλήρως λειτουργικό το φράγμα. Αυτή η διαδικασία έπαιξε από τον ΟΑΚ στη διάρκεια του καλοκαιριού με το 4412. Έγινε η διαδικασία, ανατέθηκε στον κύριο Καβαδά, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Η υπερογνωμοσύνη αυτή έφτασε στα χέρια μας περίπου στο τέλος Νοεμβρίου και φυσικά αμέσως στάθηκε στους εμπλεκόμενους και στο Υπουργείο. Με το αίτημα ότι θα πρέπει να συγκληθεί μια νέα σύσκεψη, στην οποία θα πρέπει να δούμε αυτά τα οποία γράφει η υπερογνωμοσύνη και τι μένει γενέστερα.